Οι λίμνες, μικρή και μεγάλη πρέσπα, βρίσκονται βορειοδυτικά της Ελλάδας. Τα γύρω βουνά με τις λίμνες δημιουργούν τη λεκάνη των πρεσπών. Την περιοχή αυτή τη μοιράζονται τρεις χώρες: η Αλβανία, η Ελλάδα και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η πρέσπα είναι πάρα πολύ σημαντική τόσο για την πλούσια βιοπικιλότητά της, όσο και για την ιστορία της. Γι' αυτό το λόγο προστατεύεται από εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ενώ εδώ ιδρύθηκε το πρώτο διασυνοριακό πάρκο στα Βαλκάνια, το Φεβρουάριο του 2010. Μία από τις παλαιότερες ανθρώπινες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής και στις τρεις χώρες είναι το ψάρεμα στις λίμνες. Το γρυβάδι που το εισήγαγε ο άνθρωπος πριν από πολλούς αιώνες στις λίμνες αποτελεί το σημαντικότερο είδος για την αλία στις πρέσπες. Υπάρχουν άφωνα γρυβάδια στις λίμνες, ενώ είναι αποδεδειγμένα σπεσιαλιτέ των μαγαζιών στα παραλίμνια χωριά της περιοχής. Ένα γρυβάδι μπορεί να ξεπεράσει το 1 μέτρο σε μήκος και να ζυγίζει 25 με 30 κιλά. Όταν οι ψαράδες δεν καταφέρουν να πιάσουν στα δίχτυα τους γρυβάδια, τότε είναι ευχαριστημένοι πιάνοντας ένα άλλο είδος ψαριού, την πεταλούδα. Την πεταλούδα την εισήγαγε ο άνθρωπος στις λίμνες στην δεκαετία του 1970. Είναι εμπορικό είδος όπως και το γρυβάδι. Οι πεταλούδες μπορεί να φτάσουν σε μήκος το μισό μέτρο και να ζυγίζουν μέχρι και 3 κιλά. Το σκουμπούζι είναι ενδημικό είδος ψαριού, δηλαδή απαντάται στις λίμνες των Πρεσπών και πουθενά αλλού στον κόσμο. Αποτελεί και αυτό ένα από τα είδη που ψαρεύουν οι ψαράδες στις λίμνες μικρή και μεγάλη πρέσπα. Ένα σκουμπούζι μπορεί να φτάσει σε μήκος και τα 30 εκατοστά. Το τσιρόνι, όπως και το σκουμπούζι, είναι ενδημικό ψάρι των λιμνών. Είναι μικρό ψαράκι που δεν ξεπερνά τα 16 εκατοστά σε μήκος. Το τσιρόνι το αλλιεύουν συνήθως οι ψαράδες στα βαθιά σημεία της λίμνης μεγάλης πρέσπας. Μαγειρεύεται τηγανιτό, ενώ οι ψαράδες μπορεί να το πουλήσουν μέχρι την Δυτική Ευρώπη σε μεγάλες ποσότητες. Η μέθοδος αλίας που χρησιμοποιείται στην εποχή μας από τους ψαράδες και των τριών χωρών είναι ίδια και αφορά κυρίως το γρυβάδι. Χρησιμοποιούν βάρκα με εξολέμβια μηχανή για να ανοιχτούν στη λίμνη και ρίχνουν δίχτυα που έχουν 50 μέτρα μήκους. Τον άλλον. Πεταλούδα. Браво. Я видел, не тренер, чискандинчик, уже. Дед моторил его. Τα πεζόβολα είναι μια μέθοδος αλίας που χρησιμοποιείται μόνο στις λίμνες των Πρεσπών. Με αυτήν τη μέθοδο, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι ψαράδες ψαρεύουν τσιρόνια. Πρόκειται για δίχτυα με μικρό μάτι, όπου μάτι ονομάζουμε τις τρυπούλες που έχουν τα δίχτυα. Το δίχτυ έχει μορφή κόνου, που όταν το ρίξει ο ψαράς, τότε αυτό καπακώνει τα ψάρια. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως στα βαθιά, σε σημεία της λίμνης που μαζεύονται πολλά τσιρόνια. Τα πιο παλιά χρόνια στην πρέσπα οι ψαράδες εφάρμοζαν και άλλες μεθόδους αλίας που στην εποχή μας έχουν εγκαταληφθεί. Μια από αυτές ήταν τα πελαΐζια. Οι ψαράδες έφτιαχναν μέσα στη λίμνη λοφάκια από κλαδιά κέδρων. Πολλά μικρά ψαράρια μαζεύονταν εκεί για να περάσουν το χειμώνα.
Κοντά στο Μάρτι μήνα, οι ψαράδες τοποθετούσαν γύρω-γύρω από τα λοφάκια των κέντρων ένα δίχτυ που είχε μόνο μία έξοδο. Στη συνέχεια, οι ψαράδες τρόμαζαν τα ψάρια με ένα ραβδί και έτσι τα οδηγούσαν προς την έξοδο όπου και τα έπιαναν. Ποιο είναι η Νιδαλάν, η Βόγγελ, και αυτή είναι η Ιγκουστίτσα, είναι η Κανάλτη, η Θεμινέ, αυτή η ζώνη Ιγκουστ. Και πότε καλό η Πέσκο, και τι είχε, η Πέσκο κάνει βετή, και τζίθμον είχε, γκαϊκούι. Είχε το κούντρο την αουίτ, που είναι η κό, το ότι τζίνει τρετή, και το πιστέτε, το παστάτε, χθες, μπράβο. Ο Πέσκο τζίθμον το κούντρο την αουίτ. Μια άλλη παλιά μέθοδο που οι ψαράδες της Αλβανίας εφαρμόζουν ακόμα και σήμερα είναι οι καλαμωτές ή οι κότσες. Οι ψαράδες χρησιμοποιούν πασάλους για να στερεώσουν με αυτούς τα ρηχά της λίμνης φράχτες από πλεγμένα καλάμια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα μονοπάτι για τα ψάρια. Ο φράχτης αυτός καταλήγει σε δύο κυκλικούς χώρους σαν φυλακές με ένα μικρό άνοιγμα. Εκεί τα ψάρια δυσκολεύονται να βρουν την έξοδο και παγιδεύονται. Στη συνέχεια οι ψαράδες μαζεύουν τα ψάρια με απόχες. Ο ρίβαρσκι άλακ, το μάγκαλο, σε βίκα βέρσνια. Σε σώστοε ο σαντ, πλέτενο βέρμποβι γραντινια, ή κάπατσι, ο ράδι στην εγκολέμι, να πρέμα κάτω και γέρι. Κάπακοτ σε στάβα τούκα, ή μόζε δόδι βνάτρε, ανάδβερνε. Ρίβαρот, кога рибата е на мрест, доаѓа во плиткото, рибарот го става, имало и ръчка да го повлекува и под овај капа рибата може да влези и не може да излези заробена. Значи тоа е врш. Принципот дали му јасно? Према садот, такви се овие плетени. Тоа е првото. Στην Αλβανία και στην Ελλάδα που επιτρέπεται το ψάρεμα, εκτός από την περίοδο της άνοιξης που τότε κλείνουν οι λίμνες για την αναπαραγωγή των ψαριών, τα ψάρια με μεγάλα φορτηγά ψυγεία μεταφέρονται στην αγορά προς πώληση. Συνήθως πάνε Φλόρινα ή Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και Κοριτσά ή Μπίλιστα στην Αλβανία. Στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας το σύστημα για το ψάρεμα στις λίμνες λειτουργεί διαφορετικά και προς το παρόν δεν επιτρέπεται. Τα ψάρια της Πρέσπας πουλούνται είτε σε ανοιχτές ψαραγορές είτε σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Πολλά όμως από τα ψάρια πουλούνται κατευθείαν στην Πρέσπα όπου καταναλώνονται στις ταβέρνες της περιοχής. Σε αυτές τις ταβέρνες μπορεί κανείς να δοκιμάσει παραδοσιακές γευστικές συνταγές που μόνο στην Πρέσπα ξέρουν να μαγειρεύουν.